Ένα άγριο έγκλημα με φόντο την τύχη τεσσάρων ανήλικων παιδιών αποκάλυψε το σκηνικό φρίκης με το οποίο ήρθαν αντιμέτωποι χθες το βράδυ περαστικοί και εργαζόμενοι στη λεωφόρο Ικάρου στο ύψος του κέντρου Αστέγων. Εκεί έπεσε αιμόφυλτος λίγο πριν τις 9 το βράδυ ένας 59χρονος, ο οποίος νωρίτερα χτυπήθηκε με σουγιά στην κοιλιακή χώρα. Εγώ κοιμόμουν, κοπέλα, δεν ξέρω τίποτα. Όταν ήρθε η αστυνομία με ξυπνήσανε αυτά. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Δεν άκουσες φασαρία. Όχι, καθόλου. Το θύμα διασωληνώθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Παγνί σε μια απέλπιδα προσπάθεια των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή. Όμως άφησε την τελευταία του πνοή στο χειρουργείο. ΕΚΑΒ και αστυνομία βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της αιματηρής συμπλοκής, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ένας άντρας. Για το έγκλημα συνελήφθη επιτόπου από τους αστυνομικούς της άμεσης δράσης που έφτασαν στο σημείο η 31 ετών ενδιαστάσει σύζυγός του, χρήστης ναρκωτικών, η οποία υποστηρίζει ότι ο 59χρονος ήταν βίαιος απέναντί της. Πήγε στη χειρουργική αίθουσα του Τμήματος Επικόντων Περιστατικών, είδαν ότι έφερε τραύματα, κλήθηκε άμεσα η χειρουργική ομάδα και μπήκε, οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο προς αντιμετώπιση των τραυμάτων που έφερε στη κοιλιακή χώρα. Όμως εκεί κατέληξε. Έφερε ένα κέριο τραύμα σε συμπαγές όργανο, το οποίο απέβη μοιραίο για τον ίδιο. Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και η 39χρονη συζούσε με τον νέο της σύντροφο σε ένα παράπηγμα λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο Αστέγων στη λεωφόρο Ικάρου, εκεί όπου έκαναν έφοδο τη νύχτα αστυνομικοί. Η αστυνομία λένε τα παιδιά, δεν ξέρω. Σας είπα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Mm-hmm. Κοιμόμουνα, με ξυπνήσαν και βγήκα για να τους δείξω τα χαρτιά mm-hmm. αυτά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα τι έχουν γίνει, άκουσα και εγώ ότι κάποιο μαχαιρώθηκε. Οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός της Κρήτη TV είναι ανατριχιαστικές και ενδεικτικές του δράματος στο οποίο βρίσκονται εγκλωβισμένα τα 4 παιδιά θήτη και θύματος. Η κοπέλα έμενε λίγο παρακάτω. Όχι, με τα παιδιά μόνη της. Έμενε και κάποιος άλλος εδώ. Ο φίλος. Τα παιδάκια, εκτός από το μικρότερο σε ηλικία που έχει αποκτήσει 39χρονη με τον νέο σύντροφό της και βρίσκεται σε διαδικασία υιοθεσίας, φιλοξενούνται σε ίδρυμα. Η 39χρονη, η οποία οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, υποστηρίζει ότι ο 59χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, αφού προηγουμένως εκείνη έσκασε με το σουγιά το λάστιχο του αυτοκινήτου του. Το όπλο του εγκλήματος πάντως δεν βρέθηκε παρά τις πολλή ώρες έρευνες των αστυνομικών στο σημείο.